κάτι σε σχέση με την λειτουργία του κόμματος, εκτός βέβαια από το γεγονός ότι αντικειμενικά εάν κριθούν ως προσωρινά κρατούμενοι και οι υπόλοιποι, όλοι οι μη κρατούμενοι βουλευτές, ναι, θα πάψει η κοινοβουλευτική του παρουσία. Από εκεί και πέρα όμως η ποινική ευθύνη είναι εξ ορισμού ατομική, δεν είναι ποτέ συλλογική. Ναι. Τουλάχιστον αν δεν μιλάμε για χιτλερικά καθεστώτα που έχουν συλλογική ποινική ευθύνη. Ακόμη και αν κατηγορηθούν για το ίδιο αδίκημα, για σύσταση και για συγκρότηση, ναι, και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ναι, μπορεί να κατηγορηθούν ή και να κριθούν προσωρινά κρατούμενοι για το αδίκημα αυτό, αλλά ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν υποπέσει στο ίδιο αδίκημα και όλα τα άλλα στελέχη ή πολύ περισσότερο τα μέλη του κόμματος αυτού. Mm-hmm. Συνεπώς, υπάρχουν δύο, όπως το είπαν και οι συνομιλητές μας δηλαδή, υπάρχουν δύο διακεκριμένα φαινόμενα. Είναι το νομικό, παύλα δικαστικό ζήτημα, η διάσταση αυτή, η οποία είναι αλληλένδετη βεβαίως, αλλά διακριτή εν πάση περιπτώσει με την πολιτική διάσταση. Διότι, έστω και αν υποκρύπτεται εγκληματική οργάνωση, πάντως αυτή δεν είναι μια συνήθις εγκληματική οργάνωση όπως είναι ένα δίκτυο εμπόρων ναρκωτικών, ας πούμε, ή όπλων. Έχει πολιτικούς στόχους. Έχει ως στόχο την κατάληψη εξουσίας. Mm-hmm. Προσωπικά δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι αν είχαν την ευκαιρία να καταλάβουν την εξουσία δια της βίας και να επιβάλλουν ένα καθεστώς στη χειρότερη περίπτωση ναζιστικού τύπου, στην καλύτερη κάτι παρόμοιο με την επταετή δικτατορία στη χώρα, το καλύτερο είναι εντός εισαγωγικών, ειρωνικά το λέω, θα το έπραταν. Αλλά βέβαια αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να κρυθούν βάσει διαισθήσεων του ενός ή του άλλου, θα κρυθούν από τη δικαιοσύνη βάσει. Θέμα αποκλεισμού του κόμματος από τις εκλογές που έρχονται, υπάρχει. Θέλω να πω, αν φτάσουμε, είναι ένα σενάριο, αν φτάσουμε στο σημείο όπου όλοι οι βουλευτές του κόμματος είναι προφυλακισμένοι, μπορούν να μετάσχουν στις εκλογές. Ούτε το Σύνταγμα προβλέπει διαδικασία απαγόρευσης πολιτικού κόμματος, ναι, αλλά και η κοινή νομοθεσία δεν απαιτεί καν από ένα κόμμα το οποίο έχει καταθέσει στον Άριο Πάγο δήλωση ιδρύσεως, με την οποία μάλιστα αποδέχεται ότι δεν θα ανατρέψει βιαίως το πολίτευμα, ναι, δεν απαιτεί καν κάποια επιπλέον δήλωση για να συμμετάσχει στις εκλογές. Άρα μπορούν να συμμετάσχουν και μάλιστα. Ζήτημα έκπτωσης του κόμματος από την νομιμότητα γίνεται. Εάν κατηγορηθούν για το ίδιο αδίκημα όλοι, προφυλακιστούν όλοι με την ίδια κατηγορία. Όχι μόνο δεν εγείρεται ζήτημα συμμετοχής του κόμματος, αλλά ακόμα και οι προφυλακισμένοι, ναι, μπορούν να είναι υποψήφοι εφόσον δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και άρα το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε. Και τι θα γίνει δηλαδή. Κατά δικαστική απόφαση ποινικού δικαστήριου. Θα έχουμε δηλαδή στις εκλογές. Στις δημοτικές εκλογές, για παράδειγμα, ή στις περιφερειακές εκλογές, προφυλακισμένους, αν έχουμε τέτοια εξέλιξη, προφυλακισμένους υποψηφίους, οι οποίοι θα ψηφίζονται από τον κόσμο. Επί της ουσίας, έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει τεράστιο πολιτικό ζήτημα. Εγώ θα σας έλεγα, δεν χρειάζεται καν να προφυλακιστούν όλοι οι βουλευτές ή έστω οι περισσότεροι. Και μόνο ότι έχει προφυλακιστεί ο αρχηγός κόμματος, το οποίο είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής και έχει πάρει εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, δημιουργείται ασφαλώς ένα ζήτημα. Όπως δημιουργείται ζήτημα και για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, ναι, από το γεγονός, πολιτικό ζήτημα εννοώ, από το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός βουλευτών, 6 προς το παρόν και ενδεχομένως περισσότεροι στη συνέχεια, είναι προσωρινά κρατούμενοι, δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε ψηφοφορίες, παραδείγματος χάρη επί νομοσχεδίων που φέρνει η κυβέρνηση στη Βουλή. Κατ' ουσίαν πρόκειται για ενδυνάμει αρνητικές ψήφους, οι οποίες αδρανοποιούνται. Ή θετικές, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, άρα εκείνο που θα θεωρούσα πρώτιστο ζητούμενο θα ήταν να διεξαχθεί στον τάχιστο δυνατό χρόνο η δίκη αυτή. Αυτό το λέμε από την πρώτη στιγμή, κύριε Ξόγονε. Οι πολίτες, προκειμένου να μην έχουμε, να μην βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτή την εκκρεμότητα. Οι ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν με βάση δικαστική απόφαση και όχι απλώς με βάση πιθανολογήσεις, που εκ του νόμου πιθανολογήσεις κάνουν οι ανακριτές και οι εισαγγελείς, αν ο κύριος Μιχαλολιάκος και οι οπαδοί του ή κάποιοι εξ αυτών ή όλοι τους οι βουλευτές έχουν διαπράξει αδικήματα. Αποδεδειγμένα πια, τεκμηριωμένα πια και τελεσίδικα, ώστε να μπορούν να κρίνουν. Αυτό είναι στοιχειώδες. Νομίζω ότι θα έπρεπε να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην εκδίκαση της συγκεκριμένης υποθέσεως.
Από εκεί και πέρα, τι να σας πω, είναι θέμα του. Κύριε Χρυσόγο, να σας κάνω μια ερώτηση. Ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών. Μια ερώτηση. Είπατε προηγουμένως ότι το κόμμα δεν μπορεί να βγει εκτός νόμου. Δεν μπορεί να βγει συνταγματικά από τη στιγμή που έχει το καταστατικό και το καταστατικό αυτό δεν μιλάει για εκτροπή του πολιτεύματος. Έχει εκδικηθεί από τον Άγιο Πάγο. Εγώ λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες έχουμε τώρα τις τελευταίες στιγμές, είναι το εξής, ότι σκέφτεται πάρα πολύ ο Μιχαλολιάκος και οι υπόλοιποι οι ιδρυτές αυτού του μορφώματος να παραιτήσουν όλους τους βουλευτές και να εκλέξουν καινούριους βουλευτές από τους επιλαχόντες ή οποιοδήποτε θέλει αυτός να βγάλει. Άρα λοιπόν ξαναπάμε πάλι στον αριθμό 28. Τι θα κάνουν, θα κάνουν άρσιες ηλίες και σε αυτούς. 18, όχι 28. 18, ναι. Τα παραλέμε κιόλας. 18, μη σχόλετε, ναι. Κοιτάξτε, το να παραιτηθούν είναι δικαίωμά τους. Μπορούν να το κάνουν οποιαδήποτε στιγμή. Θα αντικατασταθούν από τους επιλαχόντες του ιδίου κόμματος, των συνδυασμών του ιδίου κόμματος. Και οι οποίοι δεν θα αντιμετωπίσονται με κατηγορίες. Αυτό το να παραιτηθούν, ναι, θα ήταν ενδεχομένως και ένας τρόπος για να αποδείξουν ότι θέλουν να μπλοκάρουν την ψήφιση μνημονιακών νομοσχεδίων, αν είναι τόσο αντιμνημονιακοί όσο ισχυρίζονται. Ναι. Εν πάση περιπτώσει όμως, το να παραιτηθούν είναι δικαίωμά τους. Τώρα, εάν παραιτηθούν και οι αναπληρωματικοί, ναι, τότε πάμε σε αναπληρωματικές εκλογές, μόνο όμως για αυτές τις έδρες, τις 18 έδρες της Χρυσής Αυγής και σε εκλογικές περιφέρειες που έχει εκλέξει βουλευτή. Και κατά βάση θα ισχύσει πλειοψηφικό σύστημα, διότι οι περισσότερες από αυτές τις έδρες, αν εξαιρέσουμε την εκλογική περιφέρεια Β' Αθηνών και δεν θυμάμαι αν είναι και στην Α' Αθηνών. Είναι και επικρατείας όμως. Δύο ή τρεις. Ναι, είναι και το θέμα του βουλευτή επικρατείας, αλλά εκεί υπάρχει και ένα άλλο ερμηνευτικό ζήτημα, ποιοι πρέπει να παραιτηθούν. Εν πάση περιπτώσει, στις επιμέρους εκλογικές περιφέρειες θα γίνει εκλογή μόνο για αυτές τις έδρες, άρα το πρώτο κόμμα σε κάθε εκλογική περιφέρεια, δηλαδή προφανώς η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ αναλόγως με την εκλογική περιφέρεια, ναι, θα καταλάβει την έδρα αυτή. Ουσιαστικά δηλαδή με το να παραιτηθούν όλοι και οι επιλαχόντες θα βρεθούν εκτός κοινοβουλίου. Μιλάμε να μην οι επιλαχόντες να μην παραιτηθούν. Να μείνουν οι επιλαχόντες. Αυτό που ρώτησε ο Σπύρος ο Τρίφας είναι αυτό το σενάριο. Να παραιτηθούν όσοι βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες και να πάρουν τη θέση τους άλλοι. Οι επιλαχόντες, δηλαδή, οι οποίοι δεν κατηγορούνται μέχρι στιγμής τουλάχιστον για κάτι. Εκτός εάν η κατηγορία της εγκληματικής συμμορίας περιλαμβάνει αφορά σε όλους. Είτε σε αυτούς που βρίσκονται στη Βουλή, είτε στους επιλαχόντες, είτε σε όποιους άλλους. Όχι, οι κατηγορίες είναι πάντοτε εξατομικευμένες. Αυτό σας είπα εξ αρχής. Δεν υπάρχει συλλογική ποινική ευθύνη στο πλαίσιο του δικού. Κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω. Πρέπει να κατηγορηθούν ένας-ένας. Έστω 50, 100 θέλετε, αλλά πάντως πρέπει να απαγγελθούν κατηγορίες. Και βεβαίως, αν δεν είναι προφυλακισμένοι, ακόμα και αν τους έχει απαγγελθεί κατηγορία, ναι, μπορούν να πάνε να ψηφίσουν οι επιλαχόντες. Δεν χάνουν τα πολιτικά. Ζητώ συγγνώμη, έχει ζητήσει να παρέμβει ο κύριος Αμέσως Γεωργίτης, ο κύριος Χασιδιάρης, ο εκπρόσωπος